Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή που ζούμε έχει εμφανίσει σημάδια επίδρασης στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Πόσο καλά όμως γνωρίζουμε το ψηφιακό περιβάλλον, πόσο ασφαλής είναι ο χώρος του διαδικτύου και τα κοινωνικά δίκτυα ιδιαιτέρως για τα παιδιά? Σήμερα, ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης παγκοσμίως, αποτελεί ο εθισμός στο διαδίκτυο όλο και περισσότερων ανθρώπων. Στη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ένα στα δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών σερφάρουν επί ώρες καθημερινά στο ίντερνετ με το Viber, το Instagram και το Facebook να αποτελούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη μεγαλύτερη επιρροή. Η καθημερινή ωστόσο ενασχόληση των παιδιών με τα social media προκαλεί καταθλιπτικές διαταραχές, προβλήματα στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και στον χαρακτήρα τους, όπως κατέδειξε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που πραγματοποιήθηκε ποτέ σε 1 εκατομμύριο εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ασφαλής πλοήγηση των ανήλικων χρηστών στο διαδίκτυο καθώς και το ζήτημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού αποτελούν σήμερα δύο εκ των σημαντικότερων προκλήσεων για την ελληνική κοινωνία, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα παιδιά να βρίσκονται σε μια διαδικασία διαβίου εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές, τις προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο. Και κύριοι, χαίρετε! Η απόψινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί με μία νέα μορφή εξάρτησης, τον εθισμό στο διαδίκτυο. Ένα ζήτημα το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μάστιγα του 21ου αιώνα. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε τους κινδύνους που κρύβει η υπερβολική χρήση των παιδιών στο διαδίκτυο και βέβαια πώς μπορούν γονείς και εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο θα επιχειρήσουμε να το αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Κορμά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline και συντονιστής του προγράμματος Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κορμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαρά μου να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με τα τελευταία στοιχεία και τις έρευνες που προκύπτουν όσον αφορά τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι νέοι, τις συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο. Ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. 40% των κλήσεων που δεχόμαστε είναι για συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο. Τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι όλο και μικρότερα παιδιά εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές και ότι τα παιδιά πλέον γίνονται πιο επιθετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο μέχρι και ξυλοδαρμού. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό θέμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτεται ως Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, από ποια ηλικία, κύριε Κορμά, ένα παιδί ξεκινά ουσιαστικά να ασχολείται, να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Ναι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σε ένα ποσοστό 80% των παιδιών 5ης και 6ης δημοτικού έχουν κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή είναι στο Facebook, στο Instagram, συνήθως περισσότερο στο Instagram, έχουν Viber και σε Snapchat, που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουν αναπτύξει μια διαδικτυακή έντονη ζωή στα κοινωνικά δίκτυα από πολύ μικρές ηλικίες. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Κορμά, στα τέλη Μαΐου, συγκεκριμένα 25 Μαΐου, από όσο έχουμε ενημερωθεί, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να εφαρμόσουν ένα νέο ευρωπαϊκό γενικό κανονισμό που έχει ψηφιστεί για την προστασία των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Θα ήθελα να μας πείτε τι ισχύει μέχρι σήμερα και τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής με την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού. Ναι, με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679 του 2016, από τις 25 Μαΐου, εφαρμόζεται καθολικά σε όλη την Ευρώπη τα μέτρα προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Όσον αφορά τα παιδιά, πλέον μέχρι την ηλικία των 15 ετών για τη χώρα μας, θα χρειάζεται γονική συγκατάθεση του κηδεμόνα. Δηλαδή, οι γονείς θα πρέπει να δώσουν την άδεια στα παιδιά να μπουν στα κοινωνικά δίκτυα, μεταθέτοντας πλέον η ευθύνη, περνώντας στους ίδιους τους γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι, ενώ είμαστε λίγες μέρες πριν την εφαρμογή του κανονισμού, τα κοινωνικά δίκτυα δεν μας έχουν πει τον τρόπο που θα δέχονται τις πιστοποιήσεις αυτές σε σχέση με τις εγκατάθεσεις των γονέων.
και τη μεθοδολογία. Είναι όντως ανησυχητικό, όμως οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το ευρωπαϊκό τους όργανο, θα πρέπει να είναι εκεί να αποφασίσουν, γιατί τα μέτρα και οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή, μιλάμε για 4% του τζίρου των κοινωνικών δικτύων και μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, εάν δεν εφαρμοστεί ο κανονισμός. Άρα, λοιπόν, είμαστε σε ένα πολύ σοβαρό σημείο, το οποίο μπορεί να κάνει μια επανάληψη όλου του, μάλλον μια καινούργια αρχή της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά. Και σίγουρα έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε πάνω σε αυτό. Επομένως, αυστηροποιείται, θα λέγαμε, το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ναι, σαφώς αυτό γίνεται και σε επίπεδο και ενηλίκων. Πλέον εισάγεται το δικαίωμα στη λήθη. Δηλαδή, ο κάθε ένας μας θα μπορεί, γιατί θα γνωρίζει τον υπεύθυνο της κάθε ιστοσελίδας που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, να ζητάει το δίκαιο του σε περίπτωση που εμφανίζονται δυσφημιστικά σχόλια, σε περίπτωση που έχουν φωτογραφίες με κατάλληλο περιεχόμενο, υπάρχουν προσωπικά στοιχεία όπως το αφημί, το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα και να ζητά την απόσυρση της ιστοσελίδας, από τις ιστοσελίδες συγκεκριμένων στοιχείων. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό και για τους ενήλικες. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία είναι κατά πόσο τελικά οι γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, είναι σε θέση να διαχειριστούν την αλλαγή αυτή του νόμου. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά από μικρές ηλικίες έχουν αναπτύξει μια διαδικτυακή προσωπικότητα στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή στις συνήθειες, έχει μπει κανονικά στη ζωή τους. Και αυτό που είναι το χειρότερο από όλα είναι ότι αναπτύσσονται μέσα από εκεί. Επομένως, όταν θα έρθει η ώρα της εγκατάθεσης και του περιορισμού, εν πάση περιπτώσει, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα και για την οικογένεια και για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Ουσιαστικά από 25 Πέμπτου, κύριε Κορμά, θα απαιτεί τη γονική συνένεση όσον αφορά τη χρήση των παιδιών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ναι, και ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος και αναμένουμε να τον εφαρμόσουν τα κοινωνικά δίκτυα. Θεωρείτε ότι με αφορμή και την εφαρμογή του νέου κανονισμού που αναφέραμε από την 25η Μαΐου και μετά, είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναοριοθετήσουμε τη σχέση των παιδιών μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δηλαδή, οι γονείς θα μπορούν ουσιαστικά να θέσουν κανόνες και να γνωστοποιήσουμε τους κινδύνους του διαδικτύου? Ναι, ουσιαστικά ο κανονισμός περνάει την ευθύνη στους γονείς, αλλά και παράλληλα τους δίνει και τη δυνατότητα μέσω του νόμου να μπορούν πλέον να βάλουν συγκεκριμένους κανόνες στα κοινωνικά δίκτυα, να βάλουν συγκεκριμένες πρακτικές στα παιδιά τους και να αναπτύξουν ένα διάβλο επικοινωνίας, έτσι ώστε και τα παιδιά να χαίρονται τα κοινωνικά δίκτυα, εάν το αποφασίσουν οι γονείς, αλλά και να μην κινδυνεύουν. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ότι τα παιδιά κινδυνεύουν, τα παιδιά πέφτουν θύματα κακοποίησης, πέφτουν θύματα αποπλάνησης, έχουμε συμπεριφορές εξάρτησης, έχουμε θέματα bullying. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν μέσα στην οικογένεια και να μπουν κάποιοι σοβαροί κανόνες. Τώρα, η δική μου άποψη σε σχέση με το δημοτικό, θεωρώ ότι τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκάθαρα. Δεν τους προσφέρει τίποτα. Αντιθέτως, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει και στο τοπικό μας, σε όλο τον κόσμο, δείχνουν ότι τα παιδιά δεν τα βοηθάει στο να αναπτυχθούν στον πραγματικό κόσμο, δεν τα βοηθάει να αναπτύξουν δεξιότητες, να ανασχοληθούν με δραστηριότητες άλλες πέρα του διαδικτύου. Είναι ηλικία όπου έχουν μονικές τάσεις τα παιδιά, δεν μπορούν να οριοθετήσουν τον εαυτό τους, δεν έχουν αναπτύξει αρκετά την κριτική ικανότητα. Επομένως, βάζοντάς τα στα κοινωνικά δίκτυα, ουσιαστικά τι κάνουμε? Τα κατευθύνουμε σε έναν κόσμο διαδικτυακό, μακριά από τον πραγματικό κόσμο, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους στο μέλλον. Κύριε Κορμά, θα ήθελα να παραμείνουμε στο θέμα των γονέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, παρατηρείται ότι οι γονείς χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο σε σχέση με τα παιδιά. Θα ήθελα να μου δώσετε μια εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο. Ναι, είναι μια έρευνα πάρα πολύ πρόσφατη. Το Φλεβάρι ανακοινώθηκε σε 1.100 γονείς, οι οποίοι είναι χρήστες των κοινωνικών δικτύων, κυρίως του Facebook. Κάναμε λοιπόν μια σειρά ερωτήσεων πάνω στο πώς αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά δίκτυα, τα παιδιά τους ως πρωταγωνιστές εκεί και τους ίδιους. Και έχει η έρευνα αυτή βγάλει εξαιρετικά στοιχεία, τα οποία μπορούμε να τα μοιραστούμε έτσι, με το κοινό μας. Γιατί δείχνει και ποια είναι και η φιλοσοφία πλέον του Έλληνα γονέα και είναι το ζητούμενο. Ξεκινώντας λοιπόν από την πρώτη και τη σημαντική
πώς να το πω τώρα, την πρώτη αποτύπωση εμπαστός της έρευνας, βλέπουμε ότι 55% των γονέων έχουν αφήσει τα παιδιά τους να ανοίξουν κοινωνικά προφίλ κάτω των 13 ετών. Mm-hmm. Που αυτό κανονικά απαγορεύεται σύμφωνα με τους νόμους, αλλά τα παιδιά χρησιμοποιούνται σαν ψεύτικη ηλικία, μπορούν και παίρνουν άνετα. Επίσης, αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι γνωρίζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 85%, ότι τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνους όσον αφορά την συμπεριφορά εξάρτητα από το διαδίκτυο, από την υπερβολική τους ενασχόληση στα κοινωνικά δίκτυα. Γνωρίζουν ότι επηρεάζονται οι δεξιότητές τους σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, ότι πολλές φορές μπορούν να πέσουν θύματα, ιδίως του διαδικτυακού εκφοβισμού. Το cyberbullying. Ναι, ένα στα πέντε παιδιά από την έρευνα που κάναμε ζητάει βοήθεια από τους γονείς. Και σε ένα, αυτό βέβαια έχει λίγο ιδιαίτερη αξία, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, ούτε 3%, μας αναφέρουν ότι τα παιδιά έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Mm. Πράγμα που εμείς οι έρευνές μας και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι πάνω από 20%. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία σε αυτή την έρευνα λοιπόν είναι ότι ενώ οι γονείς γνωρίζουν τους κινδύνους, παρόλα αυτά αφήνουν τα παιδιά τους από το δημοτικό να είναι στα κοινωνικά δίκτυα και ζητούν από κάποιον άλλον, γιατί σε μια ερώτηση για το ποια ηλικία θα ήταν κατάλληλη ή όχι, βλέπουμε σε ένα ποσοστό 15-16, να λένε δηλαδή ότι από 15-16 ετών και κάτω να είναι το όριο εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα ποσοστό από 70-80%. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ θεωρούν ότι το όριο πρέπει να είναι σε μεγάλες ηλικίες για τα κοινωνικά δίκτυα, παρόλα αυτά τα αφήνουν εκεί και ξέρουν τους κανόνες. Άρα mm-hmm. λοιπόν είναι ένα αντιφατικό πράγμα, mm-hmm. αναδεικνύει η έρευνα αυτή. Βέβαια, δεν είναι το μοναδικό αντιφατικό όσον αφορά τους γονείς και την προστασία των παιδιών. Το βλέπουμε και με τα αυτοκίνητα, το βλέπουμε και με τη διατροφή πολλές φορές. Άρα λοιπόν, ενώ οι γονείς το χάπνισμα γνωρίζουν τους κινδύνους, δεν τους προειδολογούν όπως πρέπει, δεν δίνουν την μεγάλη έτσι, την προσοχή, την ιδιαίτερη που πρέπει να δείξουν και τα αποτελέσματα δυστυχώς τα βλέπουμε και άμεσα αλλά και στο μέλλον. Επομένως, θα αφήνουν τα παιδιά εκτεθειμένα στο διαδίκτυο χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια έτσι, από τους γονείς. Και μιλώντας μαζί τους, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία, και τους ρωτάμε, εμείς έχουμε κάνει συγκεντρώσεις, ομιλίες, εκατοντάδες ομιλίες, σε όλη την Ελλάδα περίπου. Και μιλάμε με τους γονείς. Mm-hmm. Η απάντηση είναι ότι μα δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό γιατί όλοι οι φίλοι του είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Ότι το παιδί είναι πολύ χειριστικό, με πιέζει αφάνταστα. Και ότι εφόσον όλοι του φίλοι Τετάρτη δημοτικό, ας πούμε, και Πέμπτη είναι στο Instagram, άρα λογικά να μην αποκλείσω και το παιδί μου, το έχω κι εγώ εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι ο κύριος λόγος. Mm-hmm. Εδώ όμως, εγώ επειδή. Πρέπει να τους πείσουμε τους γονείς να αντιληφθούν ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι για τα παιδιά του δημοτικού. Θα τους αναφέρω αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μαζικά. Mm-hmm. Τι βλέπουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει μεγάλη έξαρση το λεγόμενο sexting. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Οι έφηβοι που ξεκινάνε να έχουν μια συνομιλία με κάποιο άλλο φίλο, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. αρχίζουν στα πλαίσια του φλερτ, να το πω έτσι με μια επαρχιωμένη λέξη, να στέλνουν τις γυμνές φωτογραφίες. Mm-hmm. Σε πολύ αρχικό στάδιο. Είναι στα πλαίσια της προσέγγισης αυτό. Αυτή λοιπόν η συνείδεια έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη. Μας το λένε οι συνάδελφοι των άλλων κέντρων σε όλη την Ευρώπη. Και φτάνουν σε σημείο πλέον εκεί να σκέφτονται, να τους λένε ότι αφού πλέον έχει υπαγειωθεί αυτό, στείλετε φωτογραφίες θολωμένες ή με κάποια προστατευτικές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που έχω να πω στους γονείς είναι ότι εάν έχουμε τα παιδιά μας στο δημοτικό και δεν μπορούμε να κινηθούμε γιατί δεν φοβόμαστε ή μας χειρίζονται τα παιδιά ή γιατί δεν θέλουμε να τα στερήσουμε από κάτι που κάνουν όλοι οι συνομήλικοί τους, τότε το επόμενο ερώτημα που θα έρθει στους επόμενους μήνες είναι εάν θα στερήσουμε τα παιδιά τη δυνατότητα και τη χαρά να κάνουν αυτό που κάνουν όλοι τους οι φίλοι και οι συμμαθητές, να στέλνουν γυμνές φωτογραφίες. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο ερώτημα που θα μπει στους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η λογική δεν οδηγεί πουθενά. Εμείς και σαν επιστημονική κοινότητα βλέπουμε ότι τα παιδιά που μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα μετά από ένα χρονικό διάστημα είναι πιο δυστυχισμένα. Mm-hmm. Το δείχνουν και οι έρευνες mm-hmm. αυτό. Από τα παιδιά που ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες, αθλητισμό, μουσική, θέατρο και όλα τα υπόλοιπα.
Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε σε μια. Πέρα από τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά πρέπει πλέον να το καταλάβουν και οι γονείς για να αρχίσουν σιγά σιγά και αυτοί να παίρνουν μέτρα προστασίας. Και είναι και ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες έχουν πρότυπα τους γονείς τους. Και όταν βλέπουν τους γονείς να χρησιμοποιούν παραπάνω, έτσι, σε ποσοστά παραπάνω από ότι εκείνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνουν τα συγκεκριμένα πρότυπα. Σαφώς. Είναι το ίδιο πράγμα με τους γονείς που καπνίζουν mm-hmm. και τα παιδιά τους. Και αυτό είναι και ένα θέμα, γιατί πολλές φορές τα παιδιά στο σχολείο, όταν κάνουμε τις ενημερώσεις, σηκώνουν το χεράκι τους και λένε, μικρά παιδιά, και λένε, δηλαδή, αν ο μπαμπάς μου, ας πούμε, όλη μέρα του λέω να παίξουμε, του λέμε να πάω μια βόλτα, του λέω να έρθει να με δει που πηγαίνω σε δραστηριότητα και μου λέει, έχω δουλειά και είναι στο Facebook, είναι εθισμένος ο μπαμπάς. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν πλήρη αντίληψη. Αλλά θα ήθελα λίγο να περιγράψουμε και όταν λέμε ένα παιδί που είναι εξαρτημένο από το διαδίκτυο, τι εννοούμε για να καταλάβουν και. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, να μας για να δούμε δηλαδή, ακριβώς. Γιατί καμιά φορά υπάρχει και μια σύγχυση πάνω σε αυτό. Και καμιά φορά φτάνουμε και στο άλλο άκρο οι γονείς, δηλαδή λίγο ένα παιδί να ασχοληθεί. Αυτό εξαρτήθηκε από το διαδίκτυο. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία που αναπτύσσεται, δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι. Παίζει αρκετές ώρες, έχει θλιμμένη συμπεριφορά, έχει μια απόσταση από τον πραγματικό κόσμο. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να και παίρνει χαρά μόνο όταν παίζει αυτά τα παιχνίδια. Έχει έκπτωση της λειτουργικότητάς του, μέχρι και η γηνή του δηλαδή τίθεται σε αμφισβήτηση. Όταν είναι εκτός διαδικτύου, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα μπει μέσα. Και ηρεμεί μόνο και χαίρεται όταν είναι μέσα εκεί. Mm-hmm. Αφήνει όλες τις δραστηριότητες, αφήνει τους φίλους του, δεν έχει καθόλου προσχολική απόδοση, καλή. Με αποτέλεσμα δηλαδή ότι είναι ένα παιδί το οποίο αποσύρεται από τον πραγματικό κόσμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τους γονείς. Mm-hmm. Θα το καταλάβουν, δεν είναι κάτι δηλαδή που δύσκολο. Ο εθισμός φαίνεται έτσι, είναι ολοφάνερο. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Ένα παιδί που γίνεται νευρικό πολλές φορές. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχέση με την επιθετικότητα του παιδιού. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά που δεν ήταν επιθετικά. Μέσα από τα διαδικτυακά παιχνίδια, εμφανίζουν τις συμπεριφορές της επιθετικότητας και βλέπουν παιδιά τα οποία πλέον είναι μοναχικά και μεγαλώνουν μόνα τους. Επομένως, θεωρείτε ότι επηρεάζει την διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Αναμφίβολα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ποιοι κίνδυνοι όμως κρύβονται μέσα από τέτοιες προβληματικές καταστάσεις? Κοιτάξτε, τα παιδιά, ο μέσος έφηβος αυτή τη στιγμή, να πάμε με το αγόρι, το κορίτσι. Πολλοί γονείς έρχονται και μας λένε: μα τα παιδιά λέει, είναι θλιμμένα, λέει, δεν συμμετέχουν στις παρέες. Εντάξει, λέει, είναι θέμα της εφηβείας. Όχι. Η εφηβεία θέλει χαρούμενα παιδιά. Mm-hmm. Αυτή είναι η φύση της εφηβείας. Είναι χαρούμενα, μπορεί να είναι παρορμητικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Όχι, θλιμμένα δεν πρέπει να είναι στην εφηβεία. Επίσης, βλέπουμε τα παιδιά τα οποία είναι κλεισμένα, δηλαδή τους ενδιαφέρει μόνο. Κόβουν από φιλίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Επομένως, απομονώνονται. Απομονώνονται. Δεν τους ενδιαφέρει οι φιλίες στον πραγματικό κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει η σχέση με τα αδέρφια τους. Mm-hmm. Δεν τους ενδιαφέρει η σχέση με την οικογένεια. Όμως, τι βλέπουμε? Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν κορίτσια τα οποία να μεγαλώνουν στο δωμάτιό τους, να κάνουν live στο Facebook, να στέλνουν φωτογραφίες στο Snapchat, να τα προβλήματά τους, ακόμα και τα δύσκολα προβλήματα όπως είναι το bullying, δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο. Αντί να τα συζητούν με τους ενήλικες ή με τους γονείς τους ή με τους εκπαιδευτικούς τους, τα συζητούν με αγνώστο διαδίκτυο που παίρνουν λάθος συμβουλές. Συνήθως οι συμβουλές που παίρνουν είναι κάνε και στα ίδια ή αδιαφόρηση και όχι μίλα με τους υπεύθυνους για να λύσει το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε ότι εμπιστεύονται περισσότερο τους αγνώστους παρά τους ειδικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Και την ίδια ώρα μπορεί έξω από το δωμάτιο του παιδιού να έχουν μαζευτεί όλοι τους συγγενείς του. Να έχουν μαζευτεί οι φίλοι, ακόμα και δικοί του, και να προτιμά να είναι μέσα σε αυτό και όχι έξω. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι επιλογή. Έτσι το έμαθα από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πολλά παιδιά που ήταν εξαρτημένα από το διαδίκτυο και πλέον τώρα έχουν επανέλθει, τα οποία μας λένε ότι εγώ δεν γνώριζα πόσο όμορφα είναι να κάνω παρέες και να βγαίνω με τους φίλους μου. Δεν το είχα ζήσει ποτέ. Εγώ δεν ήξερα τι ωραία είναι να ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Δεν ήξερα τι ωραία είναι να ασχολούμαι με τη μουσική, να βλέπω ταινίες. Με άλλες δραστηριότητες, ναι, δηλαδή, δημιουργικές. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, αυτά τα παιδιά δεν μάθανε τις χαρές της ζωής. Mm-hmm. Επομένως, μπήκαν στη λογική της συνήθειας και τη λογική το να ζω στα κοινωνικά δίκτυα, αποκλείοντας τον πραγματικό μας κόσμο. Εμείς οι πιο μεγάλοι έχουμε τη δυνατότητα της σύγκρισης. Δηλαδή, έχουμε ζήσει offline. Και ζούμε και online. Τα παιδιά αυτά ζουν μόνο online.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς. Και το θεωρούν ως σωστό αυτό, έτσι. Ως ότι αυτό είναι το σωστό και τίποτα άλλο. Γιατί το κάνουν όλοι οι άλλοι, γιατί δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Ενώ γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά και υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα. Και στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο. Όπου είναι μια χαρά παιδιά, χαρούμενα, ευτυχισμένα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το μπάσκετ, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μουσική. Περνάνε μια χαρά, κοινωνικοποιούνται άνετα, χαίρονται τη ζωή. Αυτά τα παιδιά είναι πρότυπα για μας. Τα οποία έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ναι, και τα οποία αυτό ξέρετε προέκυψε. Δηλαδή, ή οι γονείς τους από την αρχή τα είχαν οριοθετήσει και δεν τα βάλανε σε αυτή τη λογική, ή δεν τους άρεσε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν ήταν δηλαδή ότι δεν έχει να κάνει με το νοητικό ή με την αντίληψη. Έχει να κάνει με το πώς έτυχε και διαμορφώθηκαν οι συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στους γονείς ότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά στον πνευματικό κόσμο, έτσι ώστε να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης. Γιατί εγώ, επειδή εμείς έχουμε την εικόνα όλης των ηλικιών και των συμπεριφορών, δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, παιδιά 25 χρονών, 26 αυτή τη στιγμή, και είναι κλεισμένα σε ένα δωμάτιο, δεν δουλεύουν, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν φίλες, κανένα αίσθημα της φύσης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Και το μόνο που κάνουν τα παιδιά αυτά είναι κάθονται κλεισμένα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και παίζουν παιχνίδια ή είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό αυτό. Και πόσο έχει χαλάσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Προφανώς. Και μάλιστα πολλές φορές, γιατί η τηλεόραση πλέον ακολουθεί το διαδίκτυο, έχουν αντιστραφεί όρια. Και βλέπουμε λοιπόν είτε ταινίες που προβάλλονται αυτό το διάστημα είναι, έχουν άμεση σχέση με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, διαδικτυακά. Είτε ας πούμε προηγούνται ή έπονται των παιχνιδιών, αλλά ακόμα και ταινίες και reality στηρίζονται πάνω στη λογική και στη φιλοσοφία που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Και γι' αυτό καμιά φορά μπορούμε να τρομάζουμε τα καινούργια reality που βλέπουμε, τα λένε και κοινωνικά κιόλας, έτσι, κοινωνικά γεγονότα, όπως κοινωνικά δίκτυα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τίποτα άλλο από το να αναπαράγουν μια ζωή και μια καθημερινότητα που γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό μπορεί να καταλάβουν δηλαδή και οι τηλεθεατές μας, ότι αυτά τα reality δεν είναι από μόνα τους. Λειτουργούν πάνω στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι ζουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι μιλάνε, έτσι αναστρέφονται, έτσι αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη σχέση, τις φιλικές σχέσεις και τις ερωτικές σχέσεις. Αντιλαμβάνουν με τόσο απόλυτο τρόπο. Πόσο εύκολα περνάει στο υποσυνείδητο των παιδιών, έτσι. Και μιλάμε και για παιδιά ανήλικα κιόλας. Σαφώς χάνεται ο ρομαντισμός, χάνεται η διαδικασία της προσέγγισης, χάνουν τα πάντα. Γίνονται τόσο απότομα, τόσο επιθετικά. Μέσω μιας φωτογραφίας στο Instagram, μέσω μιας ομιλίας, τα παιδιά χάνουν δηλαδή το ρομαντισμό και τη φαντασία της μιας σχέσης και γίνονται, περνούν ακόμα και στη μηχανική διαδικασία, δηλαδή της μια απλής επαφής και της μιας χωρίς να υπάρχει τίποτα συναισθηματικό από πίσω. Και αυτό είναι τραγικό, μιλάμε για μια σεξουαλοποίηση της κοινωνίας, μιλάμε για μια έλλειψη συναισθημάτων, το οποίο βέβαια αυτό έχει συνέπειες. Λαμβάνοντας υπόψη και την έρευνα που έχει γίνει στις ΗΠΑ, όπου τα παιδιά που ασχολούνται περισσότερο με τα social media εκδηλώνουν καταθλιπτικές συμπεριφορές, καταθλιπτικές διαταραχές, καλύτερα να έχετε το θέσω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτή η έρευνα ήταν κόλαφος, αλήθεια, γιατί έγινε σε 1 εκατομμύριο εφήβους. Και συνεργάστηκαν πάρα πολλά πανεπιστήμια για να την πραγματοποιήσουν και είδαμε αυτό που λέτε, ότι τα παιδιά πλέον είναι πιο δυστυχισμένα στα κοινωνικά δίκτυα και όσα χρησιμοποιούν τα smartphone ασταμάτητα, αναπτύσσουν με μεγαλύτερο ποσοστό ψυχικές διαταραχές. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Βοήθειας Helpline αποτελεί έναν από τους 3 άξονες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2017 η γραμμή βοήθειας Helpline δέχθηκε 1.640 κλήσεις, από τις οποίες μία στις τρεις είχε να κάνει με περιστατικά εξάρτησης από το διαδίκτυο, που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας. Δεύτερο σε αριθμό κλήσεων στην ειδική γραμμή βοήθειας κατατάσσεται το πρόβλημα του διαδικτυακού εκφοβισμού με ποσοστό 20% και ακολουθεί το ζήτημα της ιδιωτικότητας που αγγίζει επίσης το 20%. Την ίδια στιγμή εξίσου ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στην ελληνική ανοιχτή γραμμή SafeLine, η οποία σχετίζεται με το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Στην 15ετή πορεία της η ανοιχτή γραμμή έχει δεχθεί 34.590 καταγγελίες, ενώ μόνο τα τελευταία 5 χρόνια οι καταγγελίες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 4.000 σε ετήσια βάση. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, περίπου 13.000 καταγγελίες, κρίθηκαν από τους νομικούς της γραμμής SafeLine ότι έχουν εγκληματικό υπόβαθρο και προωθήθηκαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και στην Europol. Κύριε Κορμά, ως χώρα διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία ως προς την προώθηση της ενημέρωσης τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφαλής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι και εσάς προσωπικά για την φιλοξενία. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης του κόσμου. Εμείς έχουμε τη γραμμή το 210-676-86. Είναι η γραμμή όπου μπορούν οι γονείς να πάρουν για οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους και είναι πάρα πολλά αυτά, δυστυχώς. Υπάρχει το safereadingforkids.gr, όπου είναι το site της, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλώς Διαδικτύου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που τελεί υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται προγράμματα στα σχολεία. Το SafeLine είναι μια γραμμή όπου μπορούμε να καταγγείλουμε παράνομο και βιβλιαβές περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα δίκτυο, όμως αυτό που αντιλαμβάνουμε και από τις ομιλίες, αλλά και γενικότερα από τη δράση, είναι κατά πόσο οι γονείς είναι έτοιμοι να μπουν στη διαδικασία, να οριοθετήσουν. Γιατί αυτό δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν είναι σταμάτα να είσαι στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει τότε ο γονιός να πει σταμάτα να είσαι στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά θα κάνεις κάτι άλλο, το οποίο είναι συναρπαστικό. Τα παιδιά πάνε εκεί που τους αρέσουν περισσότερο ή εκεί που έχουν συνηθίσει. Άρα λοιπόν τα παιδιά έχουν συνηθίσει πια να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Θα πρέπει λοιπόν ή στα παιχνίδια τα διαδικτυακά να βρούμε κάτι το οποίο να τους προσεγγίσει το ενδιαφέρον. Όσο καθυστερούμε, τόσο λιγότερα ενδιαφέροντα έχουν. Δηλαδή ένα παιδί 16-17. Και τόσο πιο πολύ εθίζονται κιόλας έτσι. Τόσο πιο πολύ εθίζονται. Και πρέπει να μιλήσουμε λίγο για βασικές έννοιες, όπως η έννοια της φιλίας. Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς το αντιλαμβάνομαστε εμείς, πώς το αντιλαμβάνει το παιδί μας. Είναι διαφορετικό. Η έννοια, ας πούμε, δηλαδή βλέπουμε ότι η φιλία σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ πρόσχερη και βλέπουμε ότι ο άλλος αφήνει τους φίλους του έτσι ένα πρωινό, φίλους που δεν είχε από τον νοικιαγωγείο μαζί, μόνο και μόνο για να θα βρει κάποιους άλλους φίλους στα κοινωνικά δίκτυα για να παίξουν ή στα διαδικτυακά παιχνίδια για να κάνουν εκείνη την παρέα εκεί. Επομένως, βλέπουμε ότι ή ας πούμε οι φίλοι που βλέπουν ένα παιδί το οποίο είναι ένας φίλος τους είναι καθυλωμένος στα κοινωνικά δίκτυα, γενικότερα στο διαδίκτυο. Δεν θα πολύ επιμείνουν να τον πάρουν στην παρέα τους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες εικόνες. Βλέπουμε άλλες έρευνες που κάνουμε που λένε ας πούμε ότι 70% των παιδιών, των κοριτσιών στο γυμνάσιο θεωρούν ότι αν δεν είναι όμορφες δεν θα έχουν σταδιοδρομία. Άρα βλέπουμε ότι συνδέεται η ομορφιά, το φαίνεστε με την πορεία και τη ζωή των παιδιών. Και αυτό σημαίνει ότι είναι της ελάχιστης προσπάθειας τα παιδιά, δεν προσπαθούν όπως πρέπει, δεν μοχθούν στη γνώση, έτσι ώστε να πάρουν κάποια εχέγγυα για να μπορέσουν στο μέλλον να τα βρουν μπροστά τους. Αυτά είναι τα σημαντικά, δηλαδή είναι δομικό το πρόβλημα, δεν είναι δηλαδή σταμάτα και τελειώσαμε και όλα καλά. Θα πρέπει να μπει σε μια φιλοσοφία το παιδί. Και οι γονείς βέβαια θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους, έτσι, σαφώς, και πιο ουσιαστικά. Οι γονείς, αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο και αυτά τα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης... Δεν έχουν τον χρόνο έχουν να ασχοληθούν. Έχουν χάσει πολλά βήματα στην άμυνα, δηλαδή έχουν μείνει πολύ πίσω σε αυτό. Δεν αντέχουν πολλές φορές να αντιπαρατηθούν με τα παιδιά. Δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την ψυχική δύναμη να δώσουν μια εναλλακτική λύση. Θα σας το πω απλά. Είναι ένα παιδί δευτέρα-τρίτη δημοτικού, το οποίο είναι σε ένα τάμπλετ, το έχουμε πάρει ένα τάμπλετ, ο παππούς και η γιαγιά, οι γονείς παστός. Αυτό μένει εκεί. Δεν έχεις τη διάθεση να του πεις, ας το τάμπλετ εδώ, πάμε να παίξουμε έξω.
ή δεν έχεις ακόμα και τα χρήματα πολλές φορές. Mm-hmm. Ξέρετε, δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες όπου δεν έχουν τα χρήματα μέχρι και τις δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλά προβλήματα δηλαδή που υπάρχουν γύρω-γύρω και που οδηγούν στο θέμα. Όμως αυτό που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι ότι η κρίση αργά ή γρήγορα θα περάσει. Τα παιδιά αυτά θα έχουν μεγαλώσει. Φανταστείτε ότι έχουμε παιδιά πλέον μια γενιά ολόκληρη. Το 9 που ξεκίνησε η κρίση, φτάσαμε τώρα το 8 πότε ξεκίνησε, μια δεκαετία. Δηλαδή, ένα παιδάκι που ήταν 7 χρόνια τώρα είναι, ενηλικιώνεται. Δηλαδή, πέρασε μια ολόκληρη γενιά πάνω στην κρίση και στη χειροκοπία. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει πρότυπα, δεν έχει προθετικές δυνάμεις που να του ανοίξουν τους ορίζοντες. Mm-hmm. Έχει μια κατήφια και μια απομόνωση. Είναι που είναι και η κατάσταση έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να βρούμε οι ίδιες οικογένειες αξίες όπως, που υπάρχουν και δόξα τω Θεώ αρχαιότητα και αρχαίοι Έλληνες μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό, ώστε να δώσουμε στα παιδιά μια εναλλακτική πρόταση. Να τους εξηγήσουμε, ας πούμε, τι είναι το καλό, τι είναι το κακό. Γιατί βλέπουμε πολλά παιδιά, για παράδειγμα, συμμετέχουν σε, ή είναι παρατηρητές σε περιστατικά σκληρά διαδικτυακού εκφοβισμού ή bullying στα σχολεία. Καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ ακραίες και λες, παιδί μου, για ποιο λόγο ένα παιδί το κάνει αυτό. Πρέπει να αντιληφθεί τι είναι το καλό, τι είναι η κακή πράξη, με ποιους φίλους πρέπει να κάνουμε παρέα, πώς να αποκτήσει μια ενσυναίσθηση σε σχέση με το πώς αισθάνεται το παιδί που βιώνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή να μάθει να σέβεται το σώμα του. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι το να στέλνεις μια φωτογραφία γυμνή μπορεί να μας σοκάρει εμάς τους ενήλικες, αλλά τα παιδιά πλέον, το ξαναλέω, αρχίζει να μπαίνει στα όρια του συνήθειας. Γιατί δεν έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το σώμα, ότι πώς πρέπει να το προσέχουμε, ότι είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μας και δεν μπορούμε να το μοιράζουμε έτσι για αστείο οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια δομικά πράγματα συμπεριφοράς και κοινωνικής δομής, τα οποία πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κανόνες στη ζωή και υπάρχουν και αξίες. Όσο δεν δίνουμε εμείς αυτά τα πρότυπα, τότε θα βλέπουν πρότυπα άλλα τα οποία θα οδηγούν σε παθογένεια. Και ο θεσμός θα διαιωνίζεται επί της ουσίας. Και δεν είναι τυχαίο αυτά τα reality πολλές φορές. Ακόμα και τα reality επιβίωσης. Βλέπουμε παίρνουν Ολυμπιονίκη, και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό. Παίρνουν ανθρώπους Ολυμπιονίκες. Το μεγαλύτερο για έναν αθλητή να πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παίρνει ανθρώπους πρωταθλητές σε αθλητισμό και οτιδήποτε άλλο. Και ξαφνικά αυτούς τους ανθρώπους τους βάζεις, ας πούμε, να μπαίνουν στη διαδικασία το να επιβιώνουν σε κάποιο reality και να θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ή εξίσου σημαντικό με κάποιο μετάλλιο. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ένα παιδάκι που είναι αθλητής και το παρακέχει πρότυπο λοιπόν τον Ολυμπιονίκη, ξαφνικά παθαίνει μια σύγχυση. Σου λέει, αφού το κάνει το πρότυπό μου, γιατί να μην μπορώ και εγώ να το κάνω στο διαδίκτυο? Γιατί να μην προβάλλω τον εαυτό μου στο διαδίκτυο? Γιατί να μην κάνω ένα αγώνα για να παίρνω περισσότερα like, να γίνω famous μέσα από εκεί? Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια σύγχυση. Και αν όλα αυτά γίνονται μαζί με τους γονείς και όλη παρέα, τότε ακόμα χειρότερο είναι αυτό. Δηλαδή αυτό να αντιληφθούμε. Οι γονείς να μην μπουν στη λογική άσπρο μαύρο, άρα στη λογική ότι γιατί το παιδί μου είναι εκεί. Γιατί το παιδί μου, ας πούμε, έχει καταλήψει η οικογένειά του, δεν μου μιλάει, δεν έχει τους φίλους που είχε παλιότερα, δεν θέλει να βγαίνει. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει? Να αναζητήσει. Και το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Άλλο το κοινωνικά δίκτυα τη χειρίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα και επίπτωση στον οργανισμό του, και άλλα διαλύονται εκεί. Ας πούμε, ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολλά παιδιά που είναι μοναχικά και δεν μπορούν να κάνουν εύκολα παρέες. Στα κοινωνικά δίκτυα και στα διαδικτυακά παιχνίδια μπορούν εύκολα να κάνουν παρέες. Με τις επιφανειακό τρόπο, επιφανειακοί φίλοι, οι οποίοι λες ένα γεια και μπορεί να μιλήσει μετά από ένα χρόνο. Όμως τα παιδιά σε αυτό το πράγμα προσαρμόζονται και τους αρέσει. Και τους είναι δύσκολο να κοινωνικοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο. Αυτά τα παιδιά δεν κοινωνικοποιηθούν ποτέ. Αντίθετα, είναι και δυστυχισμένα. Σαφώς. Αντί ο γονιός λοιπόν να αντιληφθεί ότι δεν κάνει καλό σε ένα παιδί που δεν μπορεί να κάνει εύκολα παρέες, να είναι συνέχεια εκεί, πρέπει να το βοηθήσω να μάθει δεξιότητες κοινωνικές, το αφήνει εκεί. Άρα λοιπόν, μελέτη του κάθε παιδιού. Αυτό μπορεί να βοηθήσουν και οι ειδικοί. Αν δούμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, δεν είναι κακό να απευθυνθούμε σε ειδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν, γιατί το παιδί μου είναι συνέχεια εκεί, τι μπορώ εγώ να κάνω να το βοηθήσω να πάρει εμπειρίες πραγματικής ζωής, πώς μπορώ να το κάνω, ποιο είναι το παράδειγμά μου, πώς λειτουργώ εγώ ίδιος πρώτα, τι σχέση έχω με τον σύντροφό μου σε σχέση με το παιδί. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια
σε ένα τραπέζι, να τα αναλύσουμε και να κάνουμε μια καινούργια αρχή σαν οικογένεια. Αυτά είναι οι συμβουλές, οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Το να μην λέμε, ας πούμε, μην αφήνεις το παιδί τόσες ώρες, άφησε το λιγότερες ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτά δεν βοηθούν κάτι, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς κάνει το παιδί που είναι εκεί. Μπορεί ένα παιδί να τζογάρει και να είναι μισή ώρα την ημέρα. Και καλό θα είναι και από μικρή ηλικία οι γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά και να τα συμβουλεύουν και να βρίσκονται κοντά τους. Έτσι, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Εμένα η άποψή μου βέβαια είναι ότι, επαναλαμβάνω, ότι στα κοινωνικά δίκτυα τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στο δημοτικό. Ακόμα και κοντά τους να είμαστε, αυτά θα αρχίσουν να διαμορφώνουν μια τέτοια ψυχολογία. Δηλαδή τη κοπέλα όπου θα πρέπει να πάρει πολλά like, αλλά για να πάρει πολλά like πρέπει να κάνει φωτογραφίες λίγο προκλητικές. Που πρέπει να φτιάξει λίγο την εξωτερική της εμφάνιση, που μπορεί να πει το σχόλιο, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο σοκαριστικό, ή το αγόρι που πρέπει να πει την εξυπνάδα, την οποία δηλαδή μαθαίνουν τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που όμως με τις ώρες, γιατί είναι και αυτό, πολλές φορές το λέω, ότι αυτό τελικά καταλαβαίνουν οι γονείς και αυτό ρωτάνε. Σου λέει, βάλω, δεν θέλουμε γονείς χρονομέτρες. Θέλουμε γονείς οι οποίοι να έχουν ποιοτικό τρόπο προσέγγισης. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσουμε από αυτό και είναι πολύ σημαντικό και το ερευνούμε και βλέπουμε τη συνέπεια, είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε το παιδί από το νυχτερινό του, για έναν ποιοτικό νυχτερινό ύπνο. Τα παιδιά δηλαδή πρέπει να κοιμούνται πάνω από 8 ώρες την ημέρα. Πρέπει να κοιμούνται ώρες που προβλέπει το ύπνος τους, δηλαδή 10-11 μέχρι το πρωί που θα ξυπνήσουν. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό, τότε τα παιδιά που ξενυχτούν, ειδικά όταν είναι στα κοινωνικά δίκτυα ή όταν παίζουν παιχνίδια, που κατά κόρον το κάνουν το παιδί αυτό, τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξή τους, καθότι οι αναπτυξιακές ορμόνες που εκκρίνονται τη νύχτα στον ύπνο μας δεν εκκρίνονται στα παιδιά. Τους δημιουργείται στρες λόγω εκρήξεων αντίστοιχων ορμόνων όπως είναι η κορτιζόλη. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πλέον η διαταραχή αυτή του ύπνου τους τους επιφέρει σοβαρές συνέπειες και στη μάθηση και στη συγκέντρωση και στην καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν, ένας γονιός πρέπει να εξασφαλίσει τον νυχτερινό ύπνο πάση θυσία. Ακόμα και αν πηγαίνει και τον απασχολεί καθημερινά τα βράδια, αγκαλιά που λέει ο λόγος, να το αφήνει δηλαδή, να τον πηγαίνει για ύπνο. Ακόμα και αν ξυπνάει τα βράδια να δει να κοιμάται το παιδί. Γι' αυτό τα κινητά πρέπει να είναι εκτός του δωματίου όταν το παιδί κοιμείται και για λόγους ακτινοβολίας αλλά και για λόγους που αναφέρω προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν στην οικογένεια, οι οποίοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους. Είναι σημαντικό, εάν είναι ένα παιδί, του εξασφαλίσουμε ένα ποιοτικό νυχτερινό ύπνο. Και το δεύτερο και βασικό, όταν επιστρέφει στο σχολείο, από το σχολείο στο σπίτι, εκεί το παιδί πρέπει να ξεκουράζεται, να διαβάζει, να μελετά, να κάνει δραστηριότητες και μετά να παίζει παιχνίδια. Εάν κάνει διαδικτυακά παιχνίδια και τα παίξει το μεσημέρι, τότε θα έχουμε σοβαρό θέμα στο κομμάτι ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί μετά. Λογικό, θα έχει κουραστεί. Και κουραστεί, βέβαια. Άρα, τι λέμε στους γονείς, φτιάχνουμε και τώρα που τελειώνει το σχολείο, είναι μια καινούργια αρχή. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα ωραίο πρόγραμμα καθημερινό, ωραίο των παιδιών, εντάσσοντας μέσα τις ώρες ύπνου και ξεκούρασης και των δραστηριοτήτων του. Και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα θέλουμε και επιδιώκουμε τις συνένεση των παιδιών. Πρέπει να το κάνουμε. Ουσιαστικά να δείξουν τον τρόπο, κάτι. Έτσι, σαφώς, οι γονείς, πώς να λειτουργούν σαφώς, τα παιδιά στην καθημερινότητα. Δηλαδή πρέπει και εμείς τα παιδιά μας να τους εξηγήσουμε. Δεν μπορούν να ξενυχτούν. Μα το κάνουν όλοι οι φίλοι. Μα εγώ παίζω με τα παιδιά από την Αμερική που έρχονται το μεσημέρι. Μα το ένα, μα το άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει. Το δικό μας το παιδί το μεγαλώνουμε ο καθένας μόνος του και πρέπει να του βάλουμε τους κανόνες. Και όταν ιατρικά σας αναφέρω πια και ως γιατρός, σας λέμε, η επιστημονική κοινότητα, τα παιδιά πρέπει όπως και να έχει να κοιμούνται το βράδυ και για λόγους ανάπτυξης και για λόγους στρες και για λόγους λειτουργίας, ή αυτό πρέπει να κάποια στιγμή να τηρηθεί ως αρχικό κομμάτι. Και θεωρώ ότι παράλληλα, βάζοντας δραστηριότητες στα παιδιά και επιμένοντας αυτό, ειδικά από μικρές ηλικίες, τι κάνουμε, τα στρέφουμε με την προσοχή τους προς τα εκεί, αποκτούν εκεί πλέον στενή σχέση και παραμελούν σιγά σιγά το διαδίκτυο και έτσι αλλά αντιστρέφεται η όλη διαδικασία. Δυστυχώς, κύριε Κορμά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε δημοσιεύματα σχετικά με τα εγκλήματα παιδικής κακοποίησης, αλλά και τις καταγγελίες σχετικά με τα περιστατικά του διαδικτυακού εκφοβισμού, του cyberbullying, όπως προαναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Θέλω να μου πείτε σε τι βαθμό προκαλούν ανησυχία αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός. Γιατί ουσιαστικά ένα στα πέντε παιδιά κάποια στιγμή θα πέσει θύμα είτε bullying είτε κακοποίηση, γενικότερα δηλαδή σε όλη την ιστορία αυτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αυτό έχει να κάνει με το πώς λειτουργούν ιδίως τα κοινωνικά δίκτυα, αν και έχουν πολλές περιπτώσεις και στα διαδικτυακά παιχνίδια, ότι τα παιδιά ανοίγονται πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, αναρτούν πολλά πράγματα και ξεκινάει μία παρενόχληση του στυλ κάποιου σχόλιου, κάτι απλό, έτσι, ένας απλός σχεδιασμός. Πολλές φορές αυτό όμως μεταφέρεται στο σχολείο και το σχολείο ή κάποια περιστατικά που γίνονται στο σχολείο μεταφέρονται στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι πολύ πιο σκληρό, πιο αμήλικτο και γιατί έχει να κάνει με πολύ περισσότερο κόσμο που γίνεται γνώστη μιας παρενόχλησης. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία για το σχολείο είναι να γνωρίζουμε όλοι ότι το σχολείο έχει δικαίωμα παρέμβασης όταν γίνεται ένας διαδικτυακός εκφοβισμός σε άλλο χώρο, εάν εμπλέκονται μαθητές του. Άρα πρέπει να παρέμβει. Εγώ προτείνω λοιπόν στους γονείς που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά να απευθυνθούν αμέσως στο σχολείο, να μιλήσουν με τον σχολικό, με τον διευθυντή ή με τον υπεύθυνο πάστος του εκπαιδευτικού, να ξεκινήσει μια διαδικασία προσέγγισης από το σχολείο, να έρθουν οι γονείς που έχουν εμπλακεί στην όλη περίπτωση και να λυθεί σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, παιδαγωγικά. Mm-hmm. Πολλές φορές αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί, τότε έχουν κάθε δικαίωμα οι γονείς να απευθυνθούν σε εμάς, να απευθυνθούν στον εισαγγελέα και να προστατέψουν το παιδί τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν ίση δίωξη του εγκοκλήματος. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα μη βίας. Είναι από τα δικαιώματα που. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Και αυτό πρέπει εμείς οι ενήλικες να το εξασφαλίσουμε. Δεν υπάρχει λογική να λέμε ότι εντάξει, μόνο θα του βαρεθεί να σε πειράζει ή κάνε και εσύ χέρια δεν έχεις, που το λένε πολλές συχνές οι γονείς και αυτά. Αυτά είναι νόμοι ζούγκλας, όχι νόμοι μια ενός ευνόμενου κράτους. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες, τα ανέφερα προηγουμένως, και αυτές πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς. Mm-hmm. Ούτε να πηγαίνουν να έχουν αντιπαράθεση με τους άλλους τους γονείς, ούτε να τσακώνονται με τους εκπαιδευτικούς. Μια διαδικασία σωστή, προβλεπόμενη. Πηγαίνουμε στο σχολείο, αναφέρουμε το περιστατικό, ξαναπεριδίνουμε έναν χρόνο στους εκπαιδευτικούς, επανερχόμαστε πάλι και μετά κινούμαστε όπως προβλέπεται ο νόμος. Το ίδιο ισχύει και στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Καταγγελία, αναφορά του περιστατικού κατευθείαν, είτε στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή ας πούμε αν είναι στο Facebook, υπάρχουν αναφορές στο Instagram που μπορείς αμέσως να αναφέρεις το περιστατικό που κάποιος σε ενοχλεί. Ή να απευθυνθείς πλέον, αν είναι πιο σοβαρό πια, στις αρχές της δικής μας για να περάσει το σύστημα πια. Η διαδικασία σε πιο βαρύ διαχειρισμό. Μιλήσαμε προηγουμένως για την ευάλωτη συμπεριφορά που εκδηλώνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο με αφορμή τα διάφορα επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, όπως αυτό που είχε της μπλε φάλαινας. Παρατηρούμε περιστατικά αυτοτραυματισμών, ακόμα όμως και απόπειρες αυτοκτονιών των παιδιών. Και θέλω να μου πείτε αν μπορούν να τεθούν απαγορεύσεις στο διαδίκτυο όσον αφορά τους ανήλικους χρήστες. Κοιτάξτε, δύο κραυγές υπάρχουν στο διαδίκτυο που ακούγονται. Η μία είναι η κραυγή του αυτοτραυματισμού και των παιχνιδιών αυτών των προκλήσεων και άλλη της αυτοκτονίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τώρα υπήρχε την μπλε φάλαινα, είχαμε περιστατικά δυστυχώς. Παλιότερα ήταν το παιχνίδι του πνιγμού. Πιο παλιά ήταν και άλλα παιχνίδια. Όπου οδηγούνται σταδιακά τα παιδιά σε τραυματισμούς, όπου μπορούν να φτάσουμε και σε επίπεδο αυτοκτονίας ή αυτοκτονία. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί τα παιδιά είναι σε απόγνωση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά, το είπαμε και άλλες φορές, μεγαλώνουν μόνα τους. Και προτιμούν να μπουν στη διαδικασία, έστω και αν κάνουν κακό στον εαυτό τους, μόνο και μόνο ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους και τους βάζουν κάτι να κάνουν, από το να είναι μοναχικά κλεισμένα σε ένα παγκόσμιο ιστό, όπου να παρακαλούν κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους. Δηλαδή αυτή η απομόνωση, αν συνδυάζεται βέβαια και με κατάθλιψη, γιατί συνήθως αυτοκτονίες έχουν κάνει και με κατάθλιψη, αλλά μπορεί να μην συνδυάζεται, και η πρόκληση των παιχνιδιών αυτών οδηγούν σε κατάσταση σοβαρές, μία αναστρέψιμες. Λοιπόν, αυτό εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολλές φορές οι γονείς πρέπει να βλέπουν λίγο το σώμα, δηλαδή αυτά τα παιδιά συνήθως αυτοτραυματίζονται στα χέρια, στα πόδια. Αν δουν κάτι τέτοια πράγματα, να μπουν αμέσως στη διαδικασία να διερεύνησουν όλο το φαινόμενο. Και να μην αφήνουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα μόνα τους. Κύριε Κορμά, πώς ο ψηφιακός αναλφαβητισμός επηρεάζει τη σχέση των παιδιών και γενικότερα της κοινωνίας με τον ψηφιακό κόσμο, θα ήθελα να μου πείτε, του διαδικτύου? Αυτή μια εξαιρετική ερώτηση, η οποία ουσιαστικά προκαλεί το αίσθημα του φόβου, ναι, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Σαφώς. Αν την δούμε, ίσως είναι και η συνέπεια και μάλλον το αποτέλεσμα της
αυτό που συζητήσαμε όλη αυτή την ώρα. 37% των Ελλήνων δεν σερφάρουν καθόλου δεν μπαίνουν καθόλου στο διαδίκτυο. Καθόλου. Είμαστε 26η χώρα στις 28 στην Ευρώπη σε δεξιότητες ψηφιακές και αυτό έχει άμεση συνέπεια γιατί όταν ένας γονιός δεν γνωρίζει καθόλου το διαδίκτυο, όταν η κοινωνία δεν το γνωρίζει πια όπως θα έπρεπε να το γνωρίζει, δεν μπορεί να προστατέψει τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, θα συμφωνώντας μαζί σας, το άγνωστο δημιουργεί και φόβο. Και όταν φοβούνται οι γονείς, τι κάνουν, μεταφέρουν το φόβο αυτό δίκαιων απειλών στα παιδιά και τα παιδιά όταν πέσουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού ή οτιδήποτε άλλο, διστάζουν να μιλήσουν στους γονείς τους, φοβούνται τις συνέπειες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος οδηγεί στο να μεγαλώνουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς προστασία. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούν και να το διαχειριστούν οι γονείς. Ναι, γιατί όταν οι γονείς δεν γνωρίζουν. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι το μοναδικό. Γιατί έχοντας ενασχόληση με το θέμα αυτό πάνω από 11 χρόνια. Mm-hmm. Και όταν ξεκινήσαμε και τότε υπήρχε τεράστιος αναλφαβητισμός και λέγαμε ότι άντε να περάσει μια γενιά να μπουν και οι γονείς στο διαδίκτυο και να είναι πιο καλύτεροι και καλύτερα τα πράγματα. Διαπιστώνουμε τώρα και την έρευνα που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι παρότι οι λεπένσες χρησιμοποιούν παραπάνω τα κοινωνικά δίκτυα και κάνουν χειρότερα από τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί σημαίνει τελικά ότι δεν είναι θέμα ηλικίας η χρήση του διαδικτύου, αλλά θέμα ικανότητας και κριτικής, δηλαδή αυτό που λέμε ψηφιακής παιδείας. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει επιτέλους στην Ελλάδα, μικροί, μεγάλοι πάντες να αναπτύσσουν μια ψηφιακή δεξιότητα τέτοια, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται και τι γίνεται. Ξέρετε, δηλαδή, αν όλοι, να το πω αλλιώς, εάν όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είτε έχουν παιδιά είτε δεν έχουν, γνωρίζανε τι κάνουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα και τι κάνουν στα παιχνίδια τα διαδικτυακά και ποια παιχνίδια παίζουν και πώς τα παίζουν και τι ανάγκες τους εξυπηρετούν, η γενικότερη κουβέντα που θα γινόταν σε μια κοινωνία θα ήταν αποτρεπτική για να συνεχίσουν τα παιδιά. Mm-hmm. Όσο τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, όσο οι ενήλικες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν τα παιδιά εκεί, και το χάσμα μεγαλώνει και η έλλειψη προστασίας αυξάνεται. Κλείνοντας, κύριε Κορμά, έχετε αναφερθεί στην ανάγκη να αναπτύξουμε ως κοινωνία παιδεία όσον αφορά τα ψηφιακά μέσα και τα social media βεβαίως. Mm-hmm. Ουσιαστικά αποτελεί ένα από τα στοιχήματα που καλούμαστε να κερδίσουμε απέναντι στις διαρκείς προκλήσεις και στους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Ναι, και είναι και ένα προσωπικό στοίχημα αυτό. Και δεν σας κρύβω, ξεκίνησε από τότε που εμφανίστηκε το Pokemon Go στη χώρα. Όπου ενώ ήταν μια εξαιρετική τεχνολογία υπαρξημένης πραγματικότητας ουσιαστικά, δηλαδή βγαίνανε οι ήρωες των παιχνιδιών στον πραγματικό κόσμο, τα θυμάστε που είχαμε και ατυχήματα, είχαμε διάφορα τότε. Και τότε έλεγα τέλος, τελειώσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια, γιατί τόσο η τεχνολογία αναπτυγμένη. Παρ' όλα αυτά όμως, τα παιδιά βγαίνοντας στους δρόμους και ακολουθώντας το απόκεμα για να τα πιάσουν κτλ. Πλέον γινόταν η συμπεριφορά τους γνωστή σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα δεν ήταν ευχάριστο. Δεν τους κοροϊδεύανε, τους πειράζανε. Έβγαινε ο περιπτεράς από το περίπτερο και λέει: καλά, ρε παιδάκι μου, τι κάνεις εκεί, είσαι σοβαρός και αυτά. Και αυτό οδήγησε στο το παιχνίδι αυτό να αποτύχει στην χώρα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πήραμε το έναυσμα και λέμε ότι αν μπορέσουμε και βγάλουμε τις συμπεριφορές και τις συνήθειες των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα και να δείξουμε και το τελικά τι προσφέρουν και τα κοινωνικά δίκτυα στη ζωή μας και τα διαδικτυακά παιχνίδια, ίσως τότε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί πλέον τα παιδιά κάνουν κάτι που για να είναι αποδεκτά. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλουμε να ανήκουμε κάπου και να γινόμαστε αποδεκτοί κάπου. Εάν λοιπόν μια κοινωνία καταδικάσει την όλη αυτή τη διαδικασία, σίγουρα τα παιδιά δεν θα το λάβουν, δεν θα είναι σύμφωνα στην ανάπτυξη αυτών των καταστάσεων. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε εκπαιδεύσει από τον νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό μέχρι και τα καπή. Mm-hmm. Και να σας πληροφορώ ότι οι γιαγιάδες είναι το καλύτερο κοινό από όλους, οι οποίοι αμέσως αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και είναι πολλοί γιαγιάδες και λένε ότι εγώ τελείωσα. Την επόμενη φορά που θα μου φέρει το παιδί, θα του πω θα μου το φέρει χωρίς το PSP και χωρίς PlayStation, mm-hmm. χωρίς τίποτα. Αν θέλει, αλλιώς κράτησε το μόνο σου. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι και ο ρόλος της γιαγιάς του παππού είναι σημαντικός. Στη μια οικογένεια. Αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τους κινδύνους. Ίσως γιατί είναι δυο φορές γονείς, ίσως mm-hmm. γιατί είναι και λίγο πιο μακριά από το πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οφείλουμε, κύριε Κορμά, να είμαστε έτσι σε μια διαβίου εκπαίδευση, μια διαδικασία διαβίου εκπαίδευσης, έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι ένα σχολείο. Θα πρέπει να είναι ένα ανοιχτό το διαδίκτυο, ένα ανοιχτό σχολείο, όπου όλοι θα μαθαίνουμε και όλοι θα έχουμε ρόλο, θέση και άποψη στο κομμάτι του τι κάνει το σύνολο μέσα σε αυτό. Δηλαδή να είναι μια ανοιχτή κοινωνία όπου όλοι όμως να γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί. Mm-hmm. Όχι να είμαστε στο σκοτάδι
να μην αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται, να πέφτουμε εύκολα θύματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτά των παιδιών, είναι και των ενηλίκων. Κύριε Κορμά, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Όλο και περισσότερα παιδιά μιλούν με αγνώστους μέσω διαδικτύου και υποφέρουν από cyberbullying. Παιδιά και ενήλικοι πέφτουν πολύ συχνά θύματα εκμετάλλευσης των προσωπικών τους δεδομένων εξαιτίας της υπερέκθεσής τους στα social media. Μην κλικάρεις εν λευκό. Σε αυτή την εκπομπή διατυπώθηκαν χρήσιμες κατευθύνσεις προς τους γονείς προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τον αχανή κυβερνοχώρο και να μπορέσουν να προστατεύσουν τα παιδιά από τους κινδύνους που ελοχεύουν.